Καλημέρα καινούρια μου αγάπη! Η ημέρα είναι βροχερή. Μάλλον ούτε ο Θεός ο ίδιος δεν το πιστεύει για αυτό το vlog που θα ανέβει τώρα. Ο Θεός ο ίδιος δεν το πιστεύει γιατί πάμε road trip. Πάμε road trip! Πού πάμε? Βρέχει βέβαια λίγο. Γι' αυτό, χαίρεται και ο καιρός. Ο Θεός χαίρεται μαζί μας, μετά από πόσα χρόνια. Καλά, εντάξει. Η άλλη έχει παιδί 6 χρονών, η άλλη έχει 2, οπότε βάλτε, προσθέτε. Πάνε καμιά δεκαριά χρόνια. Λοιπόν, ξεκινάμε από τη RAT και τη VK εδώ, από τα γραφεία, να ξεκινήσουμε. Πάμε Βόλο! Πάμε Βόλο, γιατί έχει ένα pool camp. Και πάμε να δώσουμε το παρόν. Εδώ έχουμε την οδηγάρα. Βλέπετε. Εδώ τα σκίστρα. Έχουμε βγάλει το παιδικό. Περίμενε ρε, πρέπει να αδειάσω λίγο. Εγώ που θα χωρέσω εδώ πέρα. Περιμένετε ρε. Όλοι καλή χωράνε. Κάτσε, περίμενε να αδειάσω. Πάρ' τον καφέ. Παίρνω. Έχουμε και τα φαγητά, περίμενε. Έλα, εντάξει, μπήκαμε, χωρέσαμε. Την αγαπημένη σου. Ποια? Εδώ. Αχ, όχι! Η αγαπημένη της, η Taylor Swift. Πόσο ώρες είναι ο Βόλος? 4-3, αντίο ζωή. Εσύ πώς θα επιτρέπεις να βάλουμε και εσύ ακούς Taylor Swift? Όχι. Γιατί όμως? Είναι φίλοι μας. Η αλήθεια είναι πως ακούμε ό,τι αρέσει τον οδηγό. Πάντα έτσι πάει. Ωραία, ένα μισάωρο. Κάτσε να βάλω ζώνη. Ναι. Μπορούμε να μισάωρο θα επιλέγει. Ωραία, μέσα. Το μαλλί τελικά γράφει πολύ ωραία εδώ και το φοβόμουν. Φουρέιρα. Πω, εντάξει. Φουρέιρα τα Λίτλ. Με είπε έτσι. Δηλαδή, εντάξει. Δεν βαριέσαι. Αφήσαν τα παιδιά τους, παιδιά, και πάμε road trip. Εντάξει, για δουλειά πάμε, αλλά εμείς το έχουμε δει λίγο διακοπές. Ήταν ευκαιρία να αφήσουν. Ένα bonding να το κάνουμε. Ναι, ήταν ευκαιρία να αφήσουν τα παιδιά τους. Και εγώ το δικό μου, το μεγάλο το παιδί. Και το μικρό. Και το μικρό. Το γατί. Τα δύο πλέον. Δύο παιδιά από όπου σα τρώω. Και πάχει τώρα τα γατιά. Κωνσταντίνος. Ναι. Θα τα φροντίζει. Ναι. Εξαιρετικά. Καλά πήγε αυτό. Οι συζητήσεις που μπορούν να κάνουν τρεις κοπέλες μέσα στο αμάξι, τρεις φίλες, ωραία, σε ένα road trip, ποιες είναι, ποιες μπορείτε έτσι να σκεφτείτε? Ρούχα, νύχια, μαλλιά. Τα πάμε και αυτά όμως. Τώρα έχουμε πιάσει τα πολιτικά. Έχουμε πιάσει τα πολιτικά. Αντίο ζωή δηλαδή. Μεγάλες αναλύσεις εδώ πέρα. Μεγάλες αναλύσεις. Θα αλλάξει η θεματολογία του κανάλι σου. Ψήσου να κάνουμε και ένα πολιτικό. Ούτε καν, αμαλίκα. Ούτε καν, δεν παίζει αυτό το πράγμα, φαντάζεσαι. Χαμός θα γίνει, χαμός. Αλλά είχαμε προσωδιακό καλοκαιράκι, όλοι το ζήσαμε. Και είναι θέματα που αφορούν όλους. Εγώ να σου πω, έτσι, αυτό κοίτα λίγο πως είμαι, κορίλα μου. Γιατί κάνω έτσι, Παναγία μου. Μετά από τα μαλλιά, τα νύχια, τα πολιτικά, τώρα τα Χριστούγεννα. Ωραία. Έχουμε ακόμα μπροστά μας πόσες, 2,5 ώρες σίγουρα. Έχουμε να πούμε, και οι συνθήκες του ταξιδιού, ναι. Ωραία η θέα μας! Καλοκαιράκι που είπες, να το. Καλοκαιράκι! Για πώς κάμε σε αυτό, κοιτάξτε λίγο στο σλόμο. Όχι ρε. Δημήτρη! Τι δουλειές έχεις κάνει, είπες? Άδειασα το πλυντήριο πιάτων. Ναι. Έκανα όλη τη λάντζα. Ναι. Αέρισα τα δωμάτια, τακτοποίησα του παιδιού τα παιχνίδια όλα. Μπράβο, ναι. Αυτά θες κι άλλα, πες. Και αυτά από τις 9 μέχρι τις 11. Μέσα σε 2 ώρες. Καλά, είσαι σπίρτο αναμένο είσαι. Να σου πω, Δημήτρη, ο Κωνσταντίνος δεν κάνει τίποτα από αυτά που είπες. Ωραία. Τέλεια. Ωραία, καλά πήγε αυτό. Να σου πω, είπες ότι άδειασες το πλυντήριο πιάτων. Ναι. Αλλά έκανες και λάτζα. Δεν παίρνουν όλα στο πλυντήριο. Εννοείται. Αλήθεια. Ναι, γιατί δεν κάνει. Όχι. Μπράβο ρε Δημήτρη, ο Κωνσταντίνος ξέρει τι κάνει μόνο, στρώνει το κρεβάτι και ανοίγει το παράθυρο. Αυτό. Κάτι είναι και αυτό. Καλό είναι.
Εντάξει. Και βάζει και τα πιάτα στο πλυντήριο. Ορίστε, βγαίνει. Ναι, ναι, το αρχίζουμε και αυτά τα δύο. Μην θέλουμε πολλά, αυτά είναι. Ήρθε η ώρα για φαγητό. Θες κάτι να φας? Δεν θέλω να κάνετε από τα καλούδια που έχεις εκεί πέρα. Α, ποια καλούδια θα φας? Εγώ τα φάω. Θέλετε, εγώ το γύρισα σε γλυκάκι τώρα. Έχω μπισκότο πρωτεΐνης χωρίς ζάχαρη και τα λοιπά, πολλά πολλά. Υγιεινά πράγματα, θέλετε, έχω δύο. Και είναι και vegan. Οριακό. Ωραία. Έχω κι άλλο όμως, φάτο, φάτο, φάτο. Αλλά έχω κι αυτό. Αυτό είναι κούκι, μήπως θέλεις εσύ αυτό? Ναι, ναι. Ωραία. Α, σοκο... και είδες, ε? Α, σάντουιτς κούκι. Φουλ στην πρωτεΐνη. Δεν ξέρω, σε παίζω για το σάντουιτς κούκι και σου δίνω πίσω. Έχεις, όχι, δεν το δίνω το σάντουιτς κούκι τώρα. Έλα τώρα. Δεν ξέρω σοκολάτα, αυτό ξέρεις. Δεν ξέρω σοκολάτα. Έλα, το πάω εγώ, πάρω αυτό. Έχεις, περίμενα, άμα έχεις και αλμυρά. Έχω! Καλά, τι σου έχω τώρα, περίμενε, γιατί εγώ στα ταξίδια μου γενικότερα παίρνω το My Protein, έχω κοτατάκια, barbecue. Αυτό είναι ωραία, ναι, ωραία. Οπότε, τέτοιο. Πού θα το βάλουμε τώρα να φάμε, περίμενε. Το πλάνο μπορεί να είναι λίγο στραβό, αλλά δεν κρατάω. Τι θέλει, να ανοίξω πεταφάκια. Να πάει κάτω το φάι. Εγώ είχα δοκιμάσει την άλλη γεύση, την vegan cookies. Αυτό είναι όλο σοκολάτα. Με κομμάτια σοκολάτα. Κάναμε λάθος και μπήκαμε στις Ράχες. Ωραίο χωριό η Ράχες εδώ πέρα. Ελληνικό καφέ με τον καιρό που έχει. Γραφικό. Κοίτα, σκυλάκι. Σκυλάκι. Περιμένει, κοίτα έξω από το καφενείο. Καφέ θέλει γι' αυτό. Καφέ θέλει γι' αυτό. Ωραίες σειράκες. Ωραίες σειράκες, να κάτσουμε. Πού σας φέρνω, πού σας φέρνω. Είδες, άμα είσαι απρόσεκτος στον δρόμο και χάνεις τις ταμπέλες, αυτό μαθαίνει. Βλέπεις και άλλα χωριά. Με το γάντι μου. Εντάξει, τώρα βγήκαμε τις Ράχες, πάμε σε κάτι. Χωράφια για να ξαναβούμε. Λοιπόν, εντάξει, μπήκαμε μέσα εδώ. Στο δωμάτιο ήρθαμε, φτάσαμε επιτέλους. Ναι. Δεν υπάρχει κούραση. Στήσαμε το booth, είμαστε έτοιμοι. Σε περίπου 2 ώρες από τώρα θα μπούμε στο camp. Δεν σας έχω πει το λόγο γιατί ήρθαμε. Ο λόγος που ήρθαμε εδώ πέρα λοιπόν είναι γιατί γίνεται ένα pool camp στο Βόλο και ήρθαμε εμείς ως εταιρεία, ως RAD, να έχουμε booth, να κάνουμε εδώ πέρα τη φασούλα μας, έχουμε και τις ambassador... Η καιρούλα εδώ. Έχουμε και τις ambassador μας εδώ πέρα, οπότε... Βασικά, εντάξει, η αλήθεια είναι τώρα μεταξύ μας που τα λέμε, η αλήθεια είναι ότι θέλαμε να έρθουμε οι τρεις μας να κάνουμε ένα διημεράκι εδώ οι κολλητές. Η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, βαθιά μέσα μας αυτό ισχύει, αλλά στην ουσία ήρθαμε για δουλειά. Έχουμε πετύχει όλους τους καιρούς εδώ στο Βόλο. Ξεκινήσαμε με βροχή. Τρόπικο εδώ κλίμα. Για να γυρίσουμε έτσι, κοίτα. Ναι, που είμαστε. Ξεκινήσαμε με βροχές και καταλήξαμε Μαϊάμι εδώ. Καλοκαίρι. Με φοίνικες. Έχουμε έρθει. Μένουμε στην Αγριά. Είμαστε λίγο πιο έξω, 20 λεπτά, 1/4 από το Βόλο. Και έχουμε, τις έχω φέρει εδώ πέρα. Διαβάζει αυτή ακόμα, διαβάζει. Τα φέ. Και τις έχω φέρει σε ένα τσιπουράντι που ερχόμαστε πάρα πολύ συχνά όταν ανεβαίνουμε Βόλο, δηλαδή με την Παντελή, με τον Κωνσταντίνο, τον Παντελή και τη Λιδία εδώ στην Αγριά. Διαφήμιση δεν κάνω, αλλά θα σας πω αν είστε από εδώ ή αν έρχεστε Βόλο, να έρθετε στο τσιπουράντι Κωνσταντζίνη στην Αγριά. No, δεν είναι sponsor το αυτό το πράγμα σας λέω, αλλά μας αρέσει πάρα πολύ, τα αφήνω όλα κάτω, ε. Αυτά, άντε, γεια μας. Έλα τα μεζεδάκια. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ στο booth που έχουμε φτιάξει. Να δε τα κορίτσια όλα.
Απέναντί μας έχουμε πολλές κοπελίτσες εδώ, όλες με μάσκες, αλλάζουν, δοκιμάζουν ρούχα, καθόμαστε και σε λίγο θα πάμε για τσίπουρα. Πάλι, δεύτερο. Round two. Έχουμε έρθει μια βόλτα εδώ έξω. Για ποιο λόγο όμως ήρθαμε να φάμε κάτι. Αλλά τι τραβάει η ορεξούλα μας? Μπεργκεράκι. Ναι, ας μην το πούμε για να μην κάνουμε διαφημίσεις. Ούτε αυτό είναι sponsored, αλλά να σας πω, θα πάμε, τους έχω τάξει να τους πάω στο Στήλα, στο ζαχαροπλαστείο, που κάθε φορά που έρχομαι εγώ στο Βόλο πηγαίνω εκεί. Το έχει ένας εξαιρετικός άνθρωπος, δεν ξέρω το όνομά του, αλλά είναι πολύ ευγενικός κυριούλης, και έχει το καλύτερο προφιτερόλ που έχετε φάει ποτέ στη ζωή σας, να έρθετε εδώ στο Βόλο να το φάτε, και έχει το προφιτερόλ, αν θέλετε να το πάρετε για το σπίτι. Μπορούμε να το τραβήξουμε βίντεο όταν πάμε. Ναι, ναι, θα το τραβήξουμε σίγουρα, αλλά έχει, για να το πάρεις σε δώρο, το βάζει σε γυάλα, σε μεγάλο οικογενειακό τύπου, δεν το έχει έτσι σε μπολ, το έχει σε γυάλα. Γυάλα, χρυσό ψαρό. Εδώ η διαφήμιση πίσω. Τέλεια. Ούτε αυτό είναι διαφήμιση. Αλλά δεν είναι. Έτσι όπως κάτσαμε, λες και ήρθαμε να το δείξουμε. Ήρθαμε τελικά στο ζαχαροπλαστείο που σας έλεγα. Δεν βλέπω όμως το ψυγείο της γυάλες που έχετε με τα προφιτερόλ. Τις καταργήσατε? Α, τα φτιάχνουν επί τόπου. Αυτό σας λέω, το ζαχαροπλαστείο εδώ είναι ο Στήλας που σου φτιάχνουν το προφιτερόλ όπως εσύ το θέλεις. Με ό,τι σοκολάτα, τα σου βλέπετε, τα γεμίζουν. Είναι ζαχαροπλαστείο με γλυκό της ώρας, το φτιάχνουν επί τόπου. Να πείτε, είναι φοβερά. Καλημέρα! Καλημέρα! Ωραία. Εδώ πέρα ο καιρός τι είναι? Ο καιρός είναι μαύρος! Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, μαύρος! Και τι θα κινεί, θα σκουρίνουν τα μαλλιά μας. Τα μάτια, τα μάτια μας. Θα μουλιάσει η ψυχούλα μας. Εδώ πέρα ο καιρός είναι λίγο μουντός. Λίγο έως πολύ. Όπα ρε. Απόνερα. Πήραμε καφεδάκια. Φάγαμε το πρωινό μας. Πάγαμε αλλή μόνο το πρωινό μας. Γιατί χωρίς πρωινό και αυγά δεν γίνεται δουλειά. Και τώρα πάμε στο booth. Εμείς μόλις φτάσαμε στην πόρταριά, πάμε να φάμε. Θα τρελαθείς εκεί που σε πάω, να ξέρεις. Κοίτα, δείξε αυτά τα ωραία γλυκά του κουταλιού. Τέλεια, γεια σας. Τι ωραία είναι αυτά, μήλα. Τι είναι αυτά? Είναι διακοσμητικά, αλλά είναι τόσο ωραία. Και έχουμε και πάρα πολύ ωραία γλυκά. Όπως είναι το χειρίκι, όπως είναι το κάστανο, το καλυδάκι. Κάστανο! Παναγία μου, ένα κάστανο. Και τα κάστανα αυτά από όπου. Θα έρχομαι μετά, πάμε για φαγητό, οπότε θα περάσουμε σίγουρα να πάρουμε. Εδώ είναι το μαγαζάκι μου, δίπλα είναι ξεχωριστό, αν χρειαστείτε κάτι. Τέλεια, ωραία, ευχαριστούμε. Γλυκό κάστανο. Γλυκό κάστανο. Πρέπει να δούμε για τα βλέπω να ταξίδουμε. Όχι, δεν κατάλαβες. Το θέμα είναι ότι εδώ πέρα τώρα, ενώ δεν κάνει κρύο, έχει μια υγρασία. Αλλά κοίτα, κάνεις έτσι. Τι ωραία που είναι εδώ. Βγαίνει. Τι ωραία. Σε έχω φέρει τόσο ρομαντικά εδώ οι δυο μας. Σε έχω βάλει να κάτσεις και απέναντί μου. Είμαι στο κινητό μου, Είσαι στο κινητό, ρε φίλε. Πώς γλυκό, γιατί με κουλάς έτσι? Δεν ξέρω, έχεις δίκιο. Δείξε τα ωραία πράγματα που τρώμε όμως. Μοιράστηκε τη σούπα σου με μένα. Μοιράστηκε τη σούπα μου, είδες τι καλή που είμαι. Καλύτερα. Στα καλύτερα. Καλά, εσείς δεν ξέρω αν μπορείτε να αντιληφθείτε την ομίχλη που έχει κατέβει εδώ κάτω, μέχρι εδώ κάτω. Να, βασικά εδώ πίσω κάτι μπορείτε να καταλάβετε. Πού σε φέρνω, μωρή, πού σε φέρνω, το άντρα σου δεν σε έχει φέρει εδώ. Αυτό είναι αλήθεια. Είδες, εγώ, όπου και αν πηγαίνουμε, ρε παιδί μου, ένα πράγμα, είναι λες και πάμε ταξίδι του μέλη τους οι δυο μας. Εσύ, στα καλύτερα έχουμε πάει. Τι Μαλδίβες, τώρα εδώ πέρα με έχει φέρει. Αμερικές. Τι Αμερικές, τι Νέες Υόρκες. Τι Νέες Υόρκες, λες, ναι, πραγματικά. Αχ, τι ωραίο ταξίδι. Ωραίο ταξίδι. Πότε θα ξαναπάμε? Του χρόνου ίσως. Του χρόνου. Εντάξει, φέτος δεν ξέρω αν είμαστε γεννημένοι. Με παιδί, θα πάρεις. Κοίτα, έχουμε το επόμενο όμως.
που θα το κάνεις και αυτό vlog. Ποιο? Κάνες. Α, ναι. Θα πάμε κάνες. Νόμιζα ότι θα κάνω παιδί. Έτσι όπως το είπες. Το επόμενο. Ποιο επόμενο? Ναι, που λες, θα πάμε. Α, θα πάμε κάνες. Θα έχουμε και εκεί βίντεο τον άλλο μήνα. Ναι. Πάλι για δουλειά. Πάλι εδώ. Για δουλειά, αλλά. Για δουλειά, αλλά. Αλλά κάνουμε και το ταξιδάκι μας. Πάλι ταξίδι του μέλητος. Εδώ, με το κορίτσι. Εξουθενωμένες, γυρνάμε στο δωμάτιο για να ξεκουραστούμε. Τελειώσαμε. Εδώ οι άλλες. Ερείπια. Πού πάτε ρε καημένες? Ρε καημένες. Αχ, έρχομαι κι εγώ η καημένη. Να κάνω ένα μπάνιο, να πλώσω το κορμί μου το δίμετρο. Εντάξει τώρα. Το δίμετρο κορμί μου σε αυτό εδώ το κρεβάτι. Έχουμε βγει βράδυ Σαββάτου στο Βόλο. Χαμός. Έχει προσταθεί και η Μάντη, δεν την είχατε δει. Τη βλέπετε τώρα. Λοιπόν. Πότε είναι η πλατεία? Λοιπόν, έχουμε έρθει λοιπόν Σάββατο βράδυ. Τις παρακαλάω τόση ώρα, προχωρήστε. Δεν θα βρούμε να φάμε, δεν θα βρούμε να κάτσουμε. Γίνεται πανικός. Πανικός. Και αυτές οι δύο απλά βλέπουν τώρα, χαζεύουν βιτρίνες, χαζεύουν τα πάντα. Πάμε να φάμε, δεν καταλαβαίνουν. Εσύ, μη γελάς. Σταμάτα, ο γκρινιάρης της παρέας. Εγώ είμαι. Ο γκρινιάρης της παρέας. Εγώ, λείπει ο Κωνσταντίνος γι' αυτό. Πήρα τη θέση του. Λοιπόν, έχουμε έρθει εδώ να φάμε. Γίνεται πανικός, δεν ξέρουμε αν θα πρέπει να κάτσουμε να φάμε. Γεια σας. Γεια σας. Τα έχουμε φάει όλα. Αυτές πριν εγώ τρώω. Έχουμε την πρωταθλήτρια Ελλάδος. Έλα πιο κοντά, βρε. Κάτσε να παραγγείλω. Είναι η ambassador της εταιρείας. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Αν θέλετε να κάνετε τα μυστικά μας. Αν θέλετε να κάνετε pole dancing, εδώ είναι. Σας έχω τη δασκάλα. Αν θέλετε να φάτε όλα αυτά κι εσείς. Σε μένα, σε μένα. Αν θέλετε να φάτε όλα αυτά και να έχετε το σώμα της κοπέλας. Ελάτε. Να κάνετε pole. Αλλιώς αν θέλετε να τρώτε όλα αυτά και να και να έχετε σωματικό, μιλάτε σε μένα. Πες κάνε subscribe. Κάντε subscribe τώρα, παιδιά. Follow. Και ενεργοποιήστε και το καμπανάκι. Αυτό. Ενεργοποιήστε το καμπανάκι. Για να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις. Λοιπόν, subscribe, ενεργοποιήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις. Και follow, επειδή εκβαλαμβάνει. Με ακολουθούν εμένα αυτοί οι άνθρωποι. Ξανακάντε follow. Όχι, μην κάνετε follow και follow. Εδώ πέρα μιλάτε τσίπουρο, γεια σας. Καλημέρα. Κυριακή σήμερα. Εγώ πριν λίγο σηκώθηκα και εδώ πέρα βλέπω τον Κωνσταντίνο, να τη Σύση, η Κιάρα εδώ δουλειά στο λάπτοπ. Εγώ δεν πρόλαβα να πάω για πρωινό, γιατί ξύπνησα τώρα. Αλλά όταν είσαι ένας άνθρωπος οργανωμένος και παίρνεις τα πραγματάκια σου μαζί, δεν πεινάς. Ορίστε. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν είναι vegan. Είναι cookies χωρίς θερμίδες, με 13 γραμμάρια πρωτεΐνης, plant-based, και αυτή η γεύση είναι σοκολάτα και καραμέλα. Οπότε, συγγνώμη Κιάρα μου, αλλά... Ένα μόνο πάλι έχεις! Εντάξει, να σου πω κάτι, εσείς φάγατε τα βουλάκια σας, αλλά εγώ θα φάω το μπισκοτάκι μου, που είναι τέρμα υγιεινό. Η Αμαλία εντωμεταξύ έχει πάει για μασάζ, αλίμονο. Και εμείς εδώ πίσω. Έχουμε μείνει πίσω. Σε λίγο η αλήθεια είναι ότι θα φύγουμε. Βασικά θα γυρίσουμε πίσω. Δεν πειράζει, καλά ήταν. Τουλάχιστον πήγαμε εδώ ένα τριήμερο με τις φίλες. Μόνες μας. Μετά από τόσα χρόνια. Μια τροπική μπόρα ξέσπασε έτσι ξαφνικά. Και τώρα πάει να βγάλει και ήλιο. Οκ, έγινε. Ωραία. Ωραία μπόρα, μία ξεκινάει, μία σταματάει. Τώρα σταμάτησε. Ωραία, έγινε. Και από το ξενοδοχείο πλέον είμαι σε σπίτι και όχι στο σπίτι το δικό μου, στην Αθήνα. Είμαι εδώ, εγώ παρέμεινα στο Βόλο. Αλλά άλλαξα παρέα. Λιδία, την έχετε ξαναδεί. Ο Παντελούκος, γνωστός ως Λούκος.
νευριάζει, δεν θέλει. Και ο άλλος εδώ πέρα. Γεια σας, παιδιά. Ήρθε, δεν άντεξε μακριά μου. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο μου εδώ στο κανάλι του YouTube. Κάντε subscribe, ενεργοποιήστε το notification bell και αφήστε ένα comment από κάτω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη. Τα λέμε στο επόμενο μου βίντεο. Ναι, πες ότι δεν άντεξε μακριά μου. Καλά, αυτό εννοείται. Ήμουνα στην Αθήνα, κοιμήθηκα μόνο 3 ώρες σε 2 μέρες. Ωραία. Ναι, γιατί δυσκολεύεσαι, αν ήμουν εγώ στην Αθήνα, δυσκολεύεσαι να βγεις. Η νύχτα ήταν μεγάλη. Η νύχτα ήταν μεγάλη. Δεν θα συνεχίσω να πω το άλλο, ξέρεις εσύ ποιο. Δεν ξέρω. Ναι, ξέρεις. Λοιπόν, και κάπως έτσι εγώ θα σας αφήσω και θα σας χαιρετήσω και θα σας πω, σας ευχαριστώ που μείνατε εδώ μαζί και κάναμε ένα vlog. Πραγματικά θα προσπαθήσω να δίνω τον καλύτερο μου αυτό και να σας ανεβάζω βίντεο. Εδώ πέρα είμαι σαν την τρελή, δεν πειράζει. Γιάννη, κάνε τα ακουμάδα σου λίγο εδώ πέρα να με φτιάξεις. Ναι, ωραία. Θα προσπαθώ να ανεβάζω βίντεο, είμαι λίγο πιεσμένη, αλλά σας αγαπώ, σας ευχαριστώ που μείνατε, είδατε και ραντεβού σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!